Το τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση μέχρι το μεσημέρι για επιστροφή των μαθητών στα γυμνάσια από την ερχόμενη Δευτέρα δεν έπιασε τόπο και οι γονείς μέσης εκπαίδευσης προχωρούν στο επόμενο στάδιο των κινητοποιήσεων με διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο την Δευτέρα στις 4:30 το απόγευμα. Έχουμε εξαντλήσει, όπως είπα και προηγουμένως, στα περιθώρια του διαλόγου. Δεν έχουμε πάρει μια πιστική εξήγηση γιατί τα παιδιά του γυμνασίου ειδικά πρέπει να παραμείνουν σπίτι. Από το πρωί η ηγεσία της Συνομοσπονδίας Γονιών Μέσης Εκπαίδευσης είχε επαφές με όλους τους αρμόδιους. Ωστόσο αυτές δεν ευόδωσαν, επαναλαμβάνοντας σε έντονο ύφος πως η απόφαση για αναβολή της επιστροφής των μαθητών των γυμνασίων στα Θρανία αποτελεί δυσμενέστατη διάκριση, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχολογικά. Πώς μπορεί να μεταδίδεται από συγκεκριμένα παιδιά μόνο αυτά του γυμνασίου? Ποια διαφορά έχει η έκτη δημοτικού από την πρώτη γυμνασίου και ποια διαφορά της τρίτης γυμνασίου με την πρώτη ηλικία? Από την πλευρά του Υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε παράδοξο το γεγονός ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα με φυσική διδασκαλία, αλλά έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται εμπορικά κέντρα και πάρκα. Φαίνεται πολύ παράτερο το να φοιτούν εξ αποστάσεως για να μην συναντηθούν στο γυμνάσιο. Την ίδια ώρα οι γονείς δημοτικής εκπαίδευσης επιμένουν στο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων στη Λεμεσό, ενώ την Κυριακή αποφασίζουν τον τρόπο αντίδρασής τους. Σίγουρα ένα από τα μέτρα που έχουμε συζητήσει είναι η διαμαρτυρία στο Προεδρικό, όπως επίσης και η αποχή από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Υπουργός Υγείας και Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει υποβληθεί κάποια νέα εισήγηση όσον αφορά στην επιστροφή των μαθητών, ενώ η απόφαση για αλλαγή των ταγμάτων εναπόκειται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά μετά τον εντοπισμό 26 κρουσμάτων.